πρέσβε με Χριστός ο Θεός, σωθή με τα ψυχώσει. Μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιού και Μενάρχου μας κυρίου Αθαναήλ, ο οποίος λόγω ενδυμένης υποχρεώσεως δεν είναι σήμερα κοντά μας, εύχεται σε όλους να έχουν μια υγιή και δημιουργική νέα χρονιά με χαρά, αγάπη και ευτυχία. Να είστε καλά. Μετά την ευλογία, πατρός ήρθε η ώρα να δώσουμε την τιμή. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά, το 2023 να μας δώσει ό,τι δεν μας έδωσαν τα προηγούμενα χρόνια και προπάντων να έχετε υγεία όλοι και όλος ο κόσμος και εμείς οι απόστρατοι και ο στρατός μας και όλοι να είμαστε καλά, να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας. Σήμερα ο βασικός σκοπός αυτής της συνάντησης εδώ δεν ήταν το καθιερωμένο πλέον κόψιμο πίτας και μια φορές περίοδο που συνήθως μπορεί να γίνεται όποτε θέλουμε εμείς. Ο βασιλικός λόγος που ήρθαμε όπως εδώ, ήρθαμε για να τιμήσουμε τους εθνοφύλακες. Όλοι θα έχετε δει, θα έχετε παρατηρήσει ή θα έχετε διαβάσει κάθε Κυριακή ή σχεδόν κάθε Κυριακή κάποιοι πηγαίνουν πάνω στο στρατόπεδο στο Απάτρι ή και όπου αλλού έχει ασκήσεις και βολές κάποιοι πολίτες και προσφέρουν τις Κυριακές τους αντί να πηγαίνουν με την οικογένειά τους εκδρομή δεν ξέρω πού, να πίνουν τσίπουρα, προτιμάνε να πάνε να εκπαιδευτούν, ενώ όσο είναι πολίτες βέβαια, να εκπαιδευτούν, να κάνουν βολές και να είναι έτοιμοι για να δώσουν τα πάντα για την πατρίδα, για την δικό μας. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους ήθελα να τιμήσουμε. Δεν μπορούσαμε φυσικά να τους τιμήσουμε όλους, 30, 50, 60, 100, 1200 δεν γίνεται. Γι' αυτό, μετά από απόφαση των ίδιων των εθνοφυλάκων, θα τιμήσουμε δύο εξαίρετους αξιωματικούς εθνοφύλακες, εφέδους αξιωματικούς λόγαρχους. Παρακαλώ, ελάτε. Είναι ο Λοφαμός Κάτσος Θεόδωρος. Εκπροσωπώντας πλέον όλους τους εθνοφύλακες, θα τους παραδώσω το έμβλημα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών, μια τιμητική πλακέτα, θα την έχουν από την περιποίηση, να την πάρουν κάπου λίγο στο γραφείο τους όπου είναι δυνατόν. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε πάντα να είστε έτσι και όλοι οι πρώτες να έχουν το οπλαστικό να έρθουν μας στην εθνοφυλακή να τους υποστηρίξουν γιατί υποστηρίζουν τις ίδιες τις οικογένειές τους. Και ο βουλευτής μας, ο κύριος Παπάς, θα δώσει στον λογαγό τον κύριο Κατζηλάκη.
Εύχομαι το 2023 να είναι το καλύτερο για εσάς και για την πατρίδα μας και εύχομαι να ακολουθήσουν όλοι το παράδειγμά σας, εσάς τον νεκροφυλάκο που πάτε κάθε Κυριακή και κάθε τόσο και πραγματοποιείτε ασκήσεις για την ενίσχυση του στρατού μας, ακολουθήσουν κι άλλοι ντόπιοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Παπάς θα μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα και από μένα, καλή χρονιά με υγεία, δύναμη, ισοδοξία. Απλά να σας πω, ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη που έχετε για την πατρίδα μας. Είστε παράδειγμα για εμάς, για όλους μας. Συνεχίστε και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα στις εικόνες σας. Αυτό που κάνει πραγματικά έχει μεγάλη αξία, γιατί δεν είναι ο χρόνος του έργου στην πατρίδα. Γι' αυτό για εμάς είναι τεράστια τιμή αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συνεχίστε έτσι. Να είστε παραδείγματα για όλους τους υπόλοιπους και για εμάς τους ίδιους. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία και ισοδοξία έχουμε. Να συγκεντρωθούμε την πάντα και στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων να βλέπουμε το καλύτερο που θέλουμε για εμάς τους ίδιους και τις οικογένειές μας και για τα παιδιά μας. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Και το βλέπουμε και το εισπράττουμε και είναι τέτοιες στιγμές που και εμείς αναπορούμε όλα όσα περάσαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας στον ελληνικό στρατό, όταν εγώ είχα γνώσει ως αξιωματικός, τιμώντας την πατρίδα και θεωρώ ότι η καθημερινή μας στάση σε αυτή τη ζωή αποδεικνύει το πώς τιμούμε την πατρίδα και τον τόπο μας. Υγεία να έχετε, χρόνια πολλά. Περιβάλλουμε με αγάπη, σεβασμό και εμπιστοσύνη τους απόστρατους αξιωματικούς. Οι απόστρατοι είναι απόστρατοι, αλλά ουδέποτε ακόμα. Για μας είναι εθνικό κεφάλαιο και ειδικά λόγω της θέσεως που βρισκόμαστε, είναι εθνικό κεφάλαιο και θα τους έχουμε δίπλα μας για πάντα και θα πρέπει να τους τιμούμε, να τους σεβόμαστε και να τους υποστηριζόμαστε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σεβάτες. Ευχαριστώ που θα πω την πρόσκληση. Δεν θα πω σε παραπάνω αυτά που ακούστηκα. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά με υγεία. Συγχαρητήρια στους αξιωματικούς που βραβεύτηκαν και σε όλα τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν στην προσπάθεια. Η Εθνοφυλακή είναι εξαιρετικά σημαντικό το οποίο παράγουν. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε όλους σας και χρόνια πολλά ξανά σε όλους. Αφιερώνουν χρόνο, αφιερώνουν από τη ζωή τους και από τη
οικογενειακή του ηρεμία πάρα πολύ χρόνο για να είναι φαρόντες όταν και όπου χρειαστεί ο μηγέννητο που δεν το ευχόμαστε να χρειαστεί. Όμως η τιμή στα πρόσωπά του πιστεύω ότι είναι τιμή στους πολίτες της ΚΟΠ, τιμή στους ανθρώπους οι οποίοι όταν χρειαστεί να λειτουργήσουν για αυτή την παραγωγή άμυνα που λέγαμε παλιά για να υπερασπιστούν αυτά που χρόνια υπερασπιζόμαστε εδώ στις θερμοπύλες που ζούμε. Στις οικογένειές σας, υγεία, δύναμη και η αγάπη να πλημμυρίσει τις ψυχές όλων. Να είστε καλά, καλή δουλειά. Καλησπέρα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλο το σύλλογο και τους απόστατους εξαρτητικούς. Να ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνανε να μας δώσουν αυτό το, να το πω, αναγνωριστικό. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παπά, τον βουλευτή μας, τον δήμαρχο, τον κύριο. Και θα ήθελα να πω ότι εμείς σαν εθνοφύλακες το κάνουμε γιατί έχουμε αγάπη για την πατρίδα μας, αγάπη για τον τόπο μας, αγάπη για την οικογένειά μας και όλα αυτά συγκεντρώνουν στο να είμαστε κάθε Κυριακή στις επάρξεις. Σε αυτό το ζωντανό οργανισμό, να το πω έτσι, του ελληνικού ενόπλων δυνάμεων, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο για τις οικογένειές σας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή διασκέδαση σε όλους εμάς.